Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Καλησπέρα! Παρακολουθήσαμε χθες τον αγώνα για την αρχηγία και μετά από το παιχνίδι golf ανάμεσα σε Παναγιώτη Μέρη, νικητής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης, ο οποίος θα απολαύσει την ασυλία αυτή την εβδομάδα, αλλά και τα βράδια του με την Αγγελίτα στο Captain's Room. Μιας και ανέφερε στον Παναγιώτη, να πούμε ότι τον είδαμε χθες να ζητάει συγγνώμη από τη Μέρη. Ξόδεψε το σάλιο του που δεν ξόδευε τις προηγούμενες μέρες και πήγε τη ζήτησε συγγνώμη, αληθινή συγγνώμη ή κίνηση στρατηγικής. Εμένα δεν μου φάνηκε αληθινή η συγγνώμη του. Το ζευγάρι Παναγιώτης Αγγελίτα είδαμε να συνειδητοποιεί ότι έχει φύγει όλη η παρέα του και όπως είπε και η Αγγελίτα είναι η επόμενη, παίζουν αυτή τη στιγμή την τελευταία παρτίδα να το πω για να αντιστρέψουν το κλίμα και να διασωθούν και να μην ακολουθήσουν το δρόμο που ακολούθησαν οι προηγούμενοι της παρέας. Έτσι και εγώ αυτό πιστεύω, ότι είναι καθαρά κίνηση στρατηγικής από τον Παναγιώτη αυτή, μήπως και σώσουν ό,τι σώζεται. Ευδοκία Νίκος. Η Ευδοκία για άλλη μια φορά τον προσεγγίζει όσο μπορεί, έφτιαξε πρωινό για εκείνον, αλλά ο Νίκος τα ίδια. Παιδιά, πρέπει επιτέλους να το συνειδητοποιήσουν όλοι όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι, νομίζω, ότι αυτός θα είναι ο Νίκος μέχρι τέλος. Δεν θα εκδηλωθεί περισσότερο, θα κρατήσει αυτή τη στάση ως το τέλος του παιχνιδιού. Αυτό σίγουρα είναι κουραστικό για την Ευδοκία, αλλά επειδή έμεινε λίγο μέχρι το τέλος, δεν πιστεύω να αλλάξει και η ίδια τη στάση της ή να απομακρυνθεί λόγω της κρυαστάσης του Νίκου. Θα τη δούμε και στο σημερινό επεισόδιο να κάνει μια κίνηση απέναντί του, θα ενώσει τα κρεβάτια τους να κοιμηθούν μαζί, αλλά κάτι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της βραδιάς και θα πάει να κοιμηθεί μόνη της. Το τι θα γίνει δεν το γνωρίζουμε, περιμένουμε και εμείς το επεισόδιο ώστε να το μάθουμε. Τώρα όσον αφορά την Άννα, τη βλέπουμε να προσπαθεί να καταλάβει αν είναι ζευγάρι ο Νίκος με την Ευδοκία. Τη βλέπουμε πεσμένη ψυχολογικά μετά τις δηλώσεις που έγιναν και στο live που άφηναν να εννοηθεί ότι Νίκος Ευδοκία είναι ζευγάρι. Κρύβει ένα μυστικό η Άννα που τη μία λέει θα το κμυστηρευτεί στη Μέρη και στη Μαρία, αλλά πάλι δεν λέει τίποτα. Γι' αυτό έχει να κάνει σίγουρα με τον Νίκο. Μήπως το μυστικό που θέλει να πει και δεν λέει είναι πως με τον Νίκο ήταν κάποτε ζευγάρι. Μήπως λόγω της παρουσίας της Άννας ο Νίκος κρατάει αυτή τη στάση απέναντι στην Ευδοκία. Μήπως γι' αυτό η Άννα είναι εχθρική απέναντι στην Ευδοκία. Δεν γνωρίζουμε, απλές υποθέσεις παιδιά κάνουμε. Σήμερα έχουμε την ανοιχτή ψηφοφορία όπου οι παίχτες θα ψηφίσουν το πρώτο υποψήφιο για αποχώρηση και από ό,τι φαίνεται θα δούμε εκεί Άννα Ευδοκία για άλλη μια φορά σε κόντρα και πιθανόν και θα αλληλοψηφιστούν. Άρα Νίκο, δύο γυναίκες φάζονται για τα μάτια σου. Περιμένω να δω αν θα μιλήσει αύριο η Άννα πάντως γι' αυτό. Σίγουρα κάποια στιγμή θα αναφέρει κάτι, δεν νομίζω να το αφήσει έτσι για πολύ ακόμα. Όπως είπαμε όμως, στην ανοιχτή ψηφοφορία θα βγει ως πρώτη υποψήφια η Μέρη. Κάτι ακούγεται ότι θα υπάρξει ισοβαθμία και το ένα άτομο από τα δύο θα εξαιρεθεί από τον αρχηγό τον Παναγιώτη. Αυτά παιδιά από μένα και τον Τόλι, σας αποχαιρετούμε για σήμερα και επανερχόμαστε αύριο με spoiler για τον νικητή του Βέτο. Ως τότε, καλή συνέχεια.